Με την άψογη διοργάνωση της ΕΠΣΗ και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε φέτος στο Ηράκλειο το 37ο Παγκρήτιο Κύπελο Μάχη της Κρήτης, με τις ποδοσφαιρικές ενώσεις του νησιού να τιμούν για άλλη μία χρονιά τους ήρωες πεσόντες του 1941. Η μεικτή Χανίων για δεύτερη σερή χρονιά κατέκτησε την πρωτιά στο τουρνουά, επικρατώντας τον τελικό που έγινε στο γήπεδο του Αλμυρού με 1-0 του Ηρακλείου. Ο τελικός ξεκίνησε με τα Χανιά να έχουν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και αφού στο 14 έχασαν μια καλή ευκαιρία με τον Γεωργακάκη και τον Αλεξανδράκη να κρατά το 0-0, κατάφεραν στην επόμενη φάση να προηγηθούν στο σκορ. Από εκτέλεση κόρνερ του Γεωργακάκη, ο Νιαβραδάκης με κεφαλιά έστειλε την μπάρα στα δίχτυα. Με τα Χανιά να συνεχίζουν να είναι καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να αγγίζουν το δεύτερο γκολ στο 37 με τον Βέρθο και την Αλεξανδράκη να αποκρούει σωτηρία την μπάλα. Ο Γεωργακάκης το 55 με απευθείας φάουλ απείλησε εκ νέου την εστία του Ηρακλείου, με τον Αλεξανδράκη να φωνάζει παρόν. Το Ηράκλειο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν βελτιωμένο και είχε τη σημαντικότερη ευκαιρία του στο 63 με τον Κωστάκη, με τον τερματοφύλακα των Χανίων Σοφιάκη να κρατά το 1-0 που ήταν εν τέλει το τελικό σκορ. Ο σκόρερ του τελικού, Λεωνίδας Νιαβραδάκης, αναδείχθηκε MVP, ενώ τις απονομές έκαναν εκ μέρους των μεικτών ομάδων ΕΠΣΗ οι Βαγγέλης Πετούσης και Βαγγέλης Παπαγγελής, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη. Νωρίτερα το πριν της Κυριακής έγινε στο Γκάζι ο μικρός τελικός της διοργάνωσης, με το Ρέθυμνο, χάρη σε 2 γκολ του Θωμά και 1 του Ανδριώτη, να επικρατεί με 3-0 του Λασιθίου και να τερματίζει στην τρίτη θέση της διοργάνωσης.